πάω στον οργανισμό λιμένος Ηρακλείου, διότι από ό,τι βλέπω φαίνεται ότι καλά είναι τα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με την κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου, και καλημερίζω το διευθύνοντα σύμβουλό του, κύριο Μινά Παπαδάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στις ακροάτες μας. Πήρατε μέρος και σε μια έκθεση, παγκόσμια έκθεση κρουαζιέρας που έγινε τις τελευταίες μέρες του Μάρτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, και φαίνεται ότι οι ΗΠΑ θεωρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο οι μεγαλύτεροι στην κρουαζιέρα ή οι καλύτεροι στην κρουαζιέρα και στο θαλάσσιο τουρισμό. Είναι θετικά τα μηνύματα που μας έρχονται από τις ΗΠΑ για την Ελλάδα, κυρίως για την Κρήτη? Να πούμε ότι συμμετείχαμε στην έκθεση του Μαϊάμι, που είναι το μεγαλύτερο event κρουαζιέρας που συμβαίνει κάθε χρόνο στον κόσμο. Η Αμερική είναι η μεγαλύτερη αγορά, διότι έχει την Καραϊβική βεβαίως και αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά κρουαζιέρας. Τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα θετικά και για τον κλάδο της κρουαζιέρας και για την Ελλάδα και για την Κρήτη ιδιαίτερα. Ο κλάδος της κρουαζιέρας μετά από τις χρονιές του κορονοϊού, όπου δοκιμάστηκε πάρα πολύ σημαντικά, σχεδόν μηδένισε θα λέγαμε ο κλάδος της κρουαζιέρας, επανέκαμψε δυναμικά το 2022 και το 2023 αναμένεται να ξαναγυρίσει στα μεγέθη του 2019, που είναι μια χρονιά ορόσημο για την παγκόσμια κρουαζιέρα. Αναμένεται να πάμε δηλαδή ξανά στους 30 εκατομμύρια επιβάτες παγκοσμίως. Οι χρονιές μπροστά μας στην κρουαζιέρα και μετά το 2023 αναμένονται πολύ καλές, και έχει τεθεί ένας στόχος από τον κλάδο των παγκόσμιων της κρουαζιέρας για 36 εκατομμύρια επιβάτες το 2026. Ένας στόχος που χρειάζεται πολλή δουλειά και από τις εταιρείες κρουαζίερας και από τα λιμάνια προκειμένου να επιτευχθεί. Mm-hmm. Να επισημάνω εδώ ότι η κρουαζίερα γενικά αποτελεί ένα σχετικά φτηνό μέσο για διακοπές σε όλο τον κόσμο και απευθύνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλες πλέον τις ηλικίες, διότι τα σύγχρονα κρουαζιερόπλια είναι πλωτές πολιτείες που παρέχουν τρόπους διασκέδασης και δράσης για όλες τις ηλικίες. Τώρα αυτό λιγάκι με εξαφνιάζει. Νέους, ζευγάρια και τα λοιπά. Αυτό λίγο εξαφνιάζει, γιατί αυτό το οποίο γνωρίζει ο καθένας από εμάς μέχρι σήμερα είναι ότι το κόστος δεν επιτρέπει πολύ εύκολα να κάνεις αυτό το είδος τον τουρισμό, δηλαδή με την κρουαζιέρα. Υπήρχε επίσης ο μεγάλος φόβος, κύριε Παπαδάκη, και το ξέρετε, ότι εξαιτίας των αυξήσεων στις τιμές, πως ένα πλήγμα παραπάνω θα το είχε. Αλλά φαίνεται ότι αλλιώς το μετρούσαμε και αλλιώς είναι τα δεδομένα. Οι εταιρείες προσπαθούν να συγκρατήσουν το κόστος στις τιμές σε όσο πιο λογικά επίπεδα μπορούν. Και φανταστείτε ότι στην κρουαζιέρα, για να κάνει διακοπές σε ένα μέρος μια εβδομάδα ή 10 μέρες, έχει εισιτήρια, έχει ξενοδοχεία, όλα αυτά. Ενώ στην κρουαζιέρα τα προσφέρουν όλα μέσα. Με το που μπες στο κρουαζιερόπλιο είναι συνήθως all inclusive. Και τα κόστη είναι προσιτά, νομίζω, για πάρα πολύ κόσμο. Τώρα να αναφέρω λίγο τα βασικά θέματα που κυριαρχούν σήμερα στην ατζέντα του κλάδου της κρουαζιέρας. Είναι αυτά που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα και την πράσινη μετάβαση και την απανθρακοποίηση. Αυτό που επιζητούν οι εταιρείες κρουαζιέρας είναι, πηγαίνοντας στον οποιοδήποτε προορισμό, να φαίνονται ως φιλικές προς τους τοπικούς κατοίκους, ότι δεν δημιουργεί δηλαδή η κρουαζιέρα περιβαλλοντικά προβλήματα στην τοπική κοινωνία και ότι δεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Ζητούν δηλαδή φιλικές προσεγγίσεις. Ακριβώς, φιλικές προσεγγίσεις. Ένα τεράστιο θέμα είναι τα εναλλακτικά καύσιμα και η απανθρακοποίηση. Και εδώ επισημάνω ότι και από τις επαφές που κάναμε με τις διάφορες μεγάλες εταιρείες κουραζιέρας, το λιμάνι μας είναι μπροστά. Όλοι είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το project που δουλεύουμε για την ηλεκτροδότηση των πλοίων και ρωτούσαν λεπτομέρειες, πόσες θέσεις, τι ισχύει, το ακριβές χρονοδιάγραμμα κτλ. Θα είμαστε από τα πρώτα λιμάνια στη Μεσόγειο. Κανένα δεν προσφέρει αυτή τη στιγμή ηλεκτροδότηση. Η Βαλένθια και η Μάλτα ετοιμάζονται σε ένα-δύο χρόνια. Νομίζω και εμείς θα είμαστε, αν όχι στην τριάδα, στην πεντάδα των πρώτων λιμανιών στη Μεσόγειο που θα μπορούμε να προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία. Και θα είναι ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι του Ηρακλείου. Τώρα, σε αυτή την πράσινη προσέγγιση ή φιλικές προσεγγίσεις, είναι μόνο η ηλεκτροδότηση για να θεωρείται φιλικό ή να είναι στις πρώτες θέσεις στο λιμάνι του Ηρακλείου? Το βασικό νομίζω για τα λιμάνια, το πρώτο είναι η ηλεκτροδότηση, και το δεύτερο είναι να μπορούμε να προσφέρουμε εδώ και δυνατότητα τροφοδοσία στα εναλλακτικά καύσιμα που δουλεύουμε και πάνω σε αυτό. Απλά δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τι θα χρησιμοποιήσουν. Φαίνεται κυρίως η μεθανόλη αυτή τη στιγμή να είναι το καύσιμο που κερδίζει
τα κουραζιερόπλια και το υδρογόνο σε δεύτερη φάση. Αλλά έχει ακόμα δρόμο, νομίζω, η τεχνολογία του υδρογόνου μέχρι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρως. Ναι. Μέχρι το 2026 δώσατε ένα νούμερο, φαίνεται να είναι πάρα πολύ μεγάλο, σε ό,τι έχει να κάνει με την μετακίνηση για την κρουαζιέρα. Ας μείνουμε στο 2023 να δούμε εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου ποια είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει αισιόδοξα μέχρι στιγμής. Έχουμε γύρω στους 12.000 επιβάτες τις πρώτες 10-11 προσεγγίσεις που είχαμε. Να τονίσω ότι εμείς ξεκινήσαμε το Γενάρη. Είχαμε τα πρώτα 5 κουραζιερόπλια που ήρθαν το Γενάρη. Δεν το διατυμπανίσαμε αυτό ιδιαίτερα, αλλά πρέπει να ήμασταν το πρώτο λιμάνι που ξεκίνησε έτσι δυναμικά την κουραζιέρα. Για το 23 περιμένουμε 270 προσεγγίσεις συνολικά μέχρι στιγμής από 227 που είχαμε πέρυσι, δηλαδή περίπου 20% παραπάνω. Το οποίο σε επιβάτες θα μεταφραστεί σε πάνω από 350.000 έναντι 304.000 που είχαμε το 2022. Τώρα τον Απρίλιο ήδη έχουμε άλλες 26 προσεγγίσεις μέχρι το τέλος του μήνα και άλλες 34 το Μάιο. Απρίλιο-Μάιος είναι μεγάλος αριθμός από τους δυναμικούς μήνες κουραζιέρας. Όπως επίσης το φθινόπωρο, έτσι, Οκτώβριο-Νοέμβριο. Έτσι, παραδοσιακά είναι αυτές οι δύο περίοδοι, το χρόνο που πραγματικά είναι άλλα τα μεγέθη. 270 προσεγγίσεις, 350.000 επιβάτες και πάνω από 350.000 επιβάτες. Αυτό πώς μεταφράζεται για την τοπική οικονομία, κύριε Παπαδάκη? Θα το πούμε γι' αυτό, απλά να προσθέσω ότι και για το 24 έχουμε ήδη καλά νούμερα, έχουμε δηλαδή ήδη 283 μέχρι στιγμής και είμαστε ακόμα νωρίς και περιμένουμε το 270 θα αυξηθεί, διότι πιθανότητα μέσα στη χρονιά θα πάρουμε και κάποιες προσεγγίσεις από τα ήδη υπερκορεσμένα λιμάνια της Μυκόνου και της Σαντορίνης. Οπότε και αυτό το νούμερο θα βελτιωθεί. Το 270 λέτε θα βελτιωθεί για τη φετινή χρονιά το 23. Ναι, για το 23, ναι, ναι. Και ήδη 283 προσεγγίσεις προγραμματισμένες για το 24. Για το 24 ακριβώς. Μάλιστα. Πώς μεταφράζεται λοιπόν ό,τι τούτο εδώ σαν αποτύπωμα στην τοπική οικονομία? Οι μελέτες και οι στατιστικές δείχνουν ότι η μέση κατανάλωση επιβάτη κρουαζιέρας σε κάθε λιμάνι απλής προσέγγισης είναι περίπου 100 ευρώ. Περίπου 100 ευρώ αφήνει ο κάθε επιβάτης κρουαζιέρας στο τι θα φάει, θα πιει, στο ταξί, στην επίσκεψη που θα κάνει στην Κνωσό, στο μουσείο κτλ. Στις περιπτώσεις του home porting, δηλαδή όταν το λιμάνι χρησιμοποιείται σαν λιμάνι εκκίνησης και τερματισμού, είναι περίπου τετραπλάσια η κατανάλωση και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε κι εμείς να αυξήσουμε τα home ports όσο μπορούμε. Το 23 δεν έχουμε τόσο πολλά, από το 24 όμως μέχρι το 26 έχουμε ήδη κλείσει με την TUI, όπου θα έχουμε κάθε εβδομάδα το Mind Shift 5 από τον Απρίλιο μέχρι και τέλος Οκτωβρίου. Το homeport σημαίνει πάρα πολύ απλά τι, ότι έρχεται εδώ, μένει εδώ, κατεβαίνει εδώ. Ότι ξεκινάει την κρουαζιέρα του από το λιμάνι μας και τερματίζει εδώ πέρα, που σημαίνει ότι έρχεται με αεροπλάνο στο Ηράκλειο, πιθανότατα θα μείνει μία ή δύο διανυκτερεύσεις μέχρι να μπει στην κρουαζιέρα και μετά επιστρέφει. Τα προηγούμενα χρόνια πολύ συχνά μιλούσαμε για homeport. Φέτος, γιατί λέτε ότι προσπαθείτε να το αυξήσετε? Τι είναι αυτό που ενδεχόμενα το μπλόκαρε λίγο παραπάνω? Όχι, δεν το έχει μπλοκάρει. Είναι η διαθεσιμότητα των πλοίων, γιατί οι εταιρείες αλλάζουν, επαναπροσδιορίζουν τα δρομολόγια τους από καιρού εις καιρό. Ο βασικός μας πελάτης είναι η TUI, με την οποία συμφωνήσαμε το 24 και μετά για τα 3 χρόνια μπροστά. Και προσπαθούμε και με τις άλλες εταιρείες να δούμε αν μπορούν να κάνουν ή μερικό home port ή ολικό από το λιμάνι μας. Το θέσαμε αυτό σε αρκετές εταιρείες στην έκθεση τώρα και το εξετάζουν, αλλά επειδή τα δρομολόγια προγραμματίζονται 2 χρόνια μπροστά, θα δούμε από 25 και μετά σε αυτό αποτελέσματα. Κύριε Παπαδάκη, Αμερική, Ευρώπη, φέτος για ποιους είμαστε προσφυλής προορισμός? Νομίζω για όλους και για τους Ευρωπαίους. Οι Γερμανοί είναι παραδοσιακά οι καλύτεροι πελάτες του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης, συμφίζουν και προτιμάνε Κρήτη. Όμως η Βεντάλια έχει ανοίξει σε όλη την Ευρώπη, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι σκανδιναβικές χώρες και οι Αμερικάνοι πλέον δυνατά. Αυτό στο οποίο είμαστε ακόμα λίγο πίσω και θα βοηθήσει το νέο αεροδρόμιο είναι η κατευθείαν πτήσεις από Αμερική σε Ηράκλειο. Αυτό δεν υπάρχει, είμαστε μέσω Αθηνών αυτή τη στιγμή. Εκεί νομίζω το νέο αεροδρόμιο του Καστελίου, όταν ολοκληρωθεί, θα φέρει κατευθείαν πτήση και θα μας βοηθήσει να μπορούμε να κάνουμε home port και με αμερικάνικες εταιρείες κρουαζιέρας. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τι να πω, καλή σεζόν να έχετε και εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με τις ανάγκες βέβαια να καταγράφονται σε υποδομές στο λιμάνι του Ηρακλείου και να είναι σημαντικές για τη φετινή χρονιά, ως τελευταίο ερώτημα.
Νομίζω ότι είμαστε καλά στις υποδομές, σχεδιάζουμε το μέλλον και αναμένουμε και πολλά περισσότερα πράγματα να γίνουν μετά την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Μάλιστα, το οποίο πάει. Το οποίο πιστεύω ότι εντός του έτους θα ολοκληρωθεί. Εντός του έτους. Μάλιστα, είπαμε πως είχατε κάποια πληροφορία παραπάνω γι' αυτό το ρώτησα. Από ό,τι ξέρουμε. Οι δεσμευτικές οικονομικές προσφορές αναμένουν τέλος Απριλίου. Οι εκλογές ίσως λίγο θα μας βάλουν μια παρένθεση καθυστέρησης, αλλά αμέσως μετά νομίζω ότι θα τρέξει το project αυτό αρκετά γρήγορα. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλή σας μέρα.